Ο διπλανός έχει νερό, εμείς δεν έχουμε νερό. Η άλλη δεν έχει νερό, η άλλη δεν έχει νερό, εγώ δεν έχω νερό. Πού θα πάει αυτό το χάλι? Οι βρύσες τους στέρεψαν. Κραυγή αγωνίας από μια γειτονιά στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, που εδώ και 11 ημέρες, όπως λένε στην Κρήτη TV, δεν έχουν νερό στα σπίτια τους. Δύο φορές. Του είπαμε, από εκεί να μας συνδέσει παραπάνω, δεν μπορώ. Εν έτη 2018 επιστρατεύουν μπουκάλια και κουβάδες ή πληρώνουν το βιτίο. Το πρόβλημα είναι τώρα 2 μήνες, 2,5. Ναι. Μπορεί και 3. Όλο το καλοκαίρι. Ναι, όλο το καλοκαίρι. Το νερό και 15 μέρες κάνει να έρθει. Σε 1,5 μήνα έχω δώσει 3 φορές, έχω γεμίσει από 80 ευρώ, 320 ευρώ. Και πώς γίνεται εγώ να μην έχω νερό και το διπλανό σπίτι να έχει. Το ένα έχει. Και τα από κάτω εδώ πάλι να μην έχουν. Το ένα έχει. Δηλαδή είναι λίγο... Εμείς δεν έχουμε. Λίγο κουφό, δεν. Σημασία δεν δίνει κανένας. Η υπομονή τους έχει εξαντληθεί και η αγανάκτηση είναι έκδηλη. Ο άντρας μιας γυναίκας είναι στο κρεβάτι με εγκεφαλικό και για να τον φροντίσει χρησιμοποιεί τους κουβάδες και τα μπουκάλια. Εγώ έχω τον άντρα μου άρρωστο, έτσι. Και πρέπει να τον κάνω ένα μπάνιο με εγκεφαλικό. Με τα μπουκάλια τον καθαρίζω και τους το είπαμε. Τίποτα, ελάτε να δείτε που έχω πήρα τώρα δίπλα αυτό. Έχει νερό. Και πήγα τώρα με τους κουβάδες, ελάτε να τα δείτε. Κουβάδες να πλύνουν τα πιάτα και να μαγειρέψουμε. Και έχω βάλει ένα μηχάνημα για να καθαρίζει το νερό, να πίνουμε από αυτό. Και φοβάμαι γιατί δεν έχει τον τεπόζιτο νερό. Η βρύση δεν τρέχει. Θέλουν λύση εδώ και τώρα. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εν μέσω καλοκαιριού οι βρύσες δεν βγάζουν σταγόνα νερού. Εδώ και πόσες μέρες είστε χωρίς νερό? 11 σήμερα. Όλο το καλοκαίρι, μακάρι να έχουμε πάρει. Το κόβουνε και ξανάρχεται ή συνεχώς? Δεν παίρνει καθόλου, δεν κατεβαίνει. Και να έρθει τη νύχτα, είναι της σωλήνας. Δεν τρέχει καθόλου νερό. Ήρθε ο προϊστάμενος και του λέω, σύνδεσέ μας, από εδώ παραπάνω που έχει και το ένα νούμερο συνδέσει και έχει νερό. Λέει, δεν μπορώ. Λέω, γιατί δεν μπορείς? Δηλαδή, πώς σύνδεσαι το ένα νούμερο από εκεί και εμάς δεν μπορείτε να συνδέσετε? Καλούν επανειλημμένως τη ΔΕΗ για να πάρουν μια σαφή απάντηση και να λυθεί το θέμα, αλλά οι προσπάθειές τους πέφτουν στο κενό. Το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει εδώ και 2 εβδομάδες σχεδόν, όπως καταγγέλουν στην Κρήτη TV. Ήρθε ο προϊστάμενος, έχουμε πάει 2 φορές στη ΔΕΗ. Ναι, πήγαμε Δευτέρα. Λέει, τώρα μόλις φύγετε, θα πάτε σήμερα, αύριο θα στείλω. Τίποτα, ούτε ήρθε ούτε έστειλε. Πάμε δεύτερη φορά. Ναι, ξέρω το θέμα σας, ναι. Έχω πάρει 50 τηλέφωνα στη ΔΕΗ.